Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε με πολύ μεγάλη χαρά την επικεφαλής ερευνών διανέωσης, την κυρία Φέη Μακαντάση. Να την καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μπάστα, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας, γιατί η έρευνα είναι ένα κομμάτι πολύ σημαντικό, θα έλεγα εγώ, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Πόσο μάλλον στη λειτουργικότητα της καθημερινότητάς μας. Πολύ χρήσιμα στοιχεία είναι αυτά, τα οποία βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας μέσα από τις έρευνες της διανέωσης, του Οργανισμού Έρευνας και Ανάλυσης. Και θέλω να ξεκινήσουμε να πούμε δύο λόγια για τη διανέωση. Μάλιστα. Η διανέωση, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας ανεξάρτητος ερευνητικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα. Στόχος της διανέωσης είναι μέσω των ερευνών της, που είναι κυρίως κοινωνικο-οικονομικού περιεχομένου, να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο, αναβαθμίζοντάς τον. Ξέρετε, παίρνουμε αυτές τις πολυσέλιδες έρευνες, τις οποίες κάνουν οι ομάδες ερευνητών από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, και τις οποίες προσπαθούμε να τις αποδώσουμε με έναν πιο απλό τρόπο. Έναν τρόπο λοιπόν που βγάζει στην άκρη την τζάργκον, τη τεχνική γλώσσα, η οποία δημιουργεί αποστάσεις και εύκολα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει ένα κείμενο. Κάνουμε συνόψεις και τις οποίες, ας πούμε, με έναν εύληπτο τρόπο παρουσιάζουμε στο ευρύ κοινό. Οι διανέωσεις, πέραν όμως από αυτές τις μεγάλες πολυσέλιδες μελέτες, κάνει και δημοσιογραφικές έρευνες, καθώς και έρευνες κοινής γνώμης, είτε σε στοχευμένα κοινά, σε επιχειρήσεις, είτε έχουμε κάνει μια μεγάλη έρευνα για τους Έλληνες της Διασποράς με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και κάνουμε και την ετήσια έρευνα του τι πιστεύουν οι Έλληνες, η οποία χαρτογραφεί το αξιακό σύστημα των Ελλήνων. Κοιτάμε εκεί πέρα και το γενικό πληθυσμό φυσικά, αλλά και τις υποομάδες με τα συγκεκριμένα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Επιπλέον, λόγω και της πανδημίας, τις εκδηλώσεις που κάναμε, διαζώσεις, πια τις κάνουμε με webinars διαδικτυακά, οι οποίες είναι ανοιχτές στο κοινό, και κάνουμε και στοχευμένα workshop, δηλαδή σε στοχευμένα κοινά ανάλογα με τις έρευνες, ώστε να παίρνουμε ανατροφοδότηση για τις έρευνες που παρουσιάζουμε και να αναπροσαρμόζουμε, εφόσον χρειαστεί, τα παραδοτέα που δημοσιεύουμε στο διανέωσης.org. Να πούμε ότι τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των ερευνών είναι χρήσιμα εργαλεία για να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα και ως χώρα να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά, αλλά και ως άνθρωποι, γιατί όπως είπατε νωρίτερα, το να απλουστεύσεις μία έρευνα και να τη δώσεις στο ευρύ κοινό και να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει γύρω του, τα λέω έτσι πάρα πολύ απλά, αυτό που κάνετε κι εσείς άλλωστε, τον βοηθάει ιδιαίτερα. Αυτά τα εργαλεία, έχει έρθει κάποιος να τα αξιοποιήσει? Αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, στο κομμάτι της έρευνας. Οι έρευνες αυτές, κυρία Μπάστα, καταλήγουν σε προτάσεις πολιτικής. Έτσι. Προτάσεις πολιτικής, οι οποίες είναι βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα. Έχουμε εισάγει ένα εργαλείο στη διανέωση που είναι τα κείμενα πολιτικής. Είναι 20 σέλιδα κείμενα τα οποία χαρτογραφούν το πρόβλημα, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, και προτείνουν προτάσεις πολιτικής βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, αυτό που θα έλεγε κανείς ως quick wins. Αυτές οι εύκολες νίκες που μπορούμε να πετύχουμε σε κάθε ένα από τα προβλήματα με τα οποία ασχολούμαστε, και υπάρχει μια πολύ μεγάλη γκάμα ερευνών. Ξεκινάμε από το δημογραφικό, έχουμε μελέτες για το δημογραφικό και προτάσεις για το πώς κανείς μπορεί να συνεισφέρει. Μετρήσαμε όλες τις δημογραφικές συνιστώσεις και μάλιστα ιδιαίτερα την συνιστώσα, κοιτάξαμε ιδιαίτερα τις γεννήσεις, τη γονιμότητα, με μια ενδελεχέστερη μελέτη. Από το δημογραφικό λοιπόν μέχρι την ακραία φτώχεια, την ανασυγκρότηση του νέου συστήματος υγείας, την δικαιοσύνη. Και βάζω μια τελεία για να πω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα μας υπόκειται σε μια τριπλή δοκιμασία. Αφενός είναι η μακροχρόνια ύφεση με όλες τις επιπτώσεις στην οικονομία και στην κοινωνία που όλοι τις βιώσαμε.
Και παρότι φαίνεται ότι έχουν έρθει χρήματα και θα έρθουν το επόμενο διάστημα περίπου 72 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το επόμενο ΕΣΠΑ, από την κοινή, από την ΚΑΠ, την κοινή αγροτική πολιτική. Ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν διαρθρωτικά προβλήματα που εγκλωβίζουν σε μεγάλο βαθμό την οικονομία σε χαμηλή ανάπτυξη. Και υπάρχει φυσικά και η συνθήκη της πανδημίας. Αφενός είναι το μεγάλο δημόσιο χρέος. Έτσι, είναι το προβληματικό ασφαλιστικό σύστημα. Είναι το μεγάλο ζήτημα με την φορολόγηση, το οποίο βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα, αλλάζει, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι ελλιπείς. Οπότε ένας δράκος, τα λέμε έτσι, που εγκλωβίζει την ανάπτυξη είναι και το φορολογικό. Υπάρχει η πολυνομία και η κακονομία και η λαθρονομία και η στρεψονομία, θα έλεγε κανείς. Και το ζήτημα της βραδίας απονομής της δικαιοσύνης. Ξέρετε, είναι τόσο αργή η απονομή της δικαιοσύνης που μπορεί κανείς να μιλάει ότι έχουμε μια ιωνία αρνησιδικία. Ναι. Αυτά τα μεγάλα λοιπόν διαρθρωτικά προβλήματα, για όλα αυτά που σας ανέφερα, η Διανέωση έχει κάνει στοχευμένες μελέτες με ομάδες ερευνητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις έρευνες, ξεκινώντας από την πανδημία. Σίγουρα ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Φαντάζομαι ότι βγήκαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα όλο αυτό το διάστημα, περίπου 1,5 χρόνο. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όσον αφορά τα αποτελέσματα των ερευνών? Σας ευχαριστώ για την ερώτηση, κυρία Μπάστα. Όντως, παράλληλα με το πρόγραμμα των δημοσιεύσεων που είχε η Διανέωση αυτών των μεγάλων ερευνών, των 300 σελίδων, παράλληλα είχαμε και εμβόλυμα ένα πρόγραμμα ερευνητικό που αφορά την πανδημία. Είχαμε μια μεγάλη και εξακολουθούμε να έχουμε μια μεγάλη συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Μια έρευνα κοινής γνώμης, η οποία αφορά το πώς βιώνουν, έχει δύο σκέλη, το πώς βιώνουμε όλη αυτή την κατάσταση, πώς επιδρά σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής μας, αλλά και την πρόθεσή μας για τον εμβολιασμό, αν πιστεύουμε ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές, αξιολογούμε ερωτήσεις που αξιολογούν το σύστημα, πώς έχει το σύστημα εμβολιασμού. Και από αυτή την έρευνα, η οποία έχει επάλληλα κύματα, θα έχουμε σε λίγο καιρό και το επόμενο, κανείς έχει πολύ μεγάλη αξία να δει πώς απαντάμε διαχρονικά σε τέτοια ερωτήματα. Ας πούμε, μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία, οι 9 στους 10, πιστεύουν ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές. Και επιπλέον η πρόθεση εμβολιασμού επίσης ήταν μεγάλη. Και την παρατηρούσαμε γιατί κοιτούσαμε και το φαινόμενο των αντιεμβολιαστών, ναι. Και αν είναι ένα σημαντικό επιδημιολογικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να μας ανησυχεί, νομίζω φαίνεται ως επικυρίαρχο συνέστημα ότι ήταν ο φόβος για το άγνωστο, για το τι επιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσει το εμβόλιο. Και είδαμε διαχρονικά, ξεκίνησε αυτό το αντιεμβολιαστικό κίνημα από ένα ποσοστό στις αρχές του Δεκέμβρη του 2020 στο 14% και σήμερα είναι της τάξης του 6%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν όλη αυτή η έρευνα πάνω στο εμβολιαστικό κομμάτι έδωσε έτσι μία εικόνα στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, προκειμένου να δει και ποια είναι η πρόθεση των πολιτών. Από εκεί και πέρα τώρα, τα στοιχεία με την πρόθεση των πολιτών που έχουμε μέχρι σήμερα συμπίπτουν. Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Έχει και μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να σας πάρουν τηλέφωνο, να σας κάνουν ερωτήσεις για κάποια έρευνα. Έχω την αίσθηση βέβαια πολλές φορές ότι αυτό που απαντάμε δεν είναι το πραγματικό. Είναι δηλαδή, τη στιγμή που είναι λέμε. Ναι, είναι τη στιγμή, δεν είναι
μπορεί να μην είναι αυτό που πιστεύουμε. Ξέρετε, υπάρχει, λέγεται διαμερισματοποίηση, δηλαδή σαν να απαντάει κάποιος άλλος κάθε φορά, μπορεί την ίδια ερώτηση να την επαναλάβεις μετά από μία εβδομάδα, ας πούμε, και να απαντήσει κανείς σε κάτι άλλο, σε κάτι πολύ δομικό. Ωστόσο, αυτές οι έρευνες είναι πολύ αποδοτικές και αποτελεσματικές υπό την έννοια ότι μπορεί να σου δώσουν κατευθύνσεις. Και από τις έρευνες αυτές είναι αυτό που σας είπα πριν, γιατί τους ρωτούσαμε και για τα συναισθήματα. Οπότε κυριαρχεί ένα συναίσθημα αβεβαιότητας και ένα συναίσθημα φόβου, το οποίο αυτό πρέπει να το αξιολογήσουν οι θύνοντες χάραξης, ναι, πολιτικής, ώστε να διαμορφώσουν κατάλληλες πολιτικές και να πείσουν τον κόσμο για την αξία του εμβολιασμού. Μάλιστα. Γιατί παράλληλα με τα μέτρα προστασίας είναι ο μόνος τρόπος πραγματικά. Το μόνο όπλο το οποίο, ναι, έχουμε. Θα μπορούσα να σας ρωτάω ώρες για το θέμα της πανδημίας, για τους εμβολιασμούς, όμως επειδή αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για την προσχολική εκπαίδευση, θέλω να μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι, γιατί εκτός από την πανδημία θα τελειώσει κάποια στιγμή η καθημερινότητά μας και η λειτουργία μιας οικογένειας. Και η εκπαίδευση των παιδιών μας, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό, θα συμφωνήσετε, και φαντάζομαι ότι το διαπιστώσατε και στο κομμάτι της έρευνας. Ακριβώς. Ξέρετε, όταν στο μυαλό μας σκεφτόμαστε μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, το μυαλό μας συνειρμικά πηγαίνει στα πανεπιστήμια, στην εισαγωγή σε αυτά, σε αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και λιγότερο σε θέματα που μπορεί να αφορούν την προσχολική αγωγή, δηλαδή την αγωγή ενός παιδιού σε ηλικίες 0 έως 4, που ξέρετε, κυρία Μπαστά, έχει και το μεγαλύτερο όφελος στην ανάπτυξή του. Αυτό δεν είναι κάτι που το γνωρίζουμε. Εδώ στην Ελλάδα ήθιστε να βοηθάνε στην ανάπτυξη των παιδιών και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, και είναι πολύτιμη η βοήθειά τους, είναι πραγματικά στιλοβάτες αυτό. Ωστόσο, έχουν δείξει έρευνες ότι η επένδυση στην προσχολική αγωγή είναι μια επένδυση που έχει πάρα πολύ μεγάλη απόδοση σε όρους κοινωνικούς, οικονομικούς, βιολογικούς, γιατί σε αυτές τις ηλικίες αναπτύσσονται διάφορες δεξιότητες, όπως είναι η ενσυναίσθηση, όπως είναι η συμμετοχή σε μια ομάδα, όπως είναι η κριτική σκέψη, και όλες αυτές τις δεξιότητες που παραπονιούνται οι επιχειρήσεις ότι δεν βρίσκουν στο εργατικό δυναμικό αργότερα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το να έχουμε ποιοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι ένα μείζον ζήτημα για τη χώρα. Είναι ένα μείζον ζήτημα να καλλιεργήσουμε την παιδεία και την εκπαίδευση αυτών των μικρών παιδιών, γιατί υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες η πλαστικότητα του παιδικού εγκεφάλου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οπότε είναι το αποτέλεσμα που μπορεί κανείς να δει μακροχρόνια είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι στην Αμερική ο James Heckman, νομπελίστας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, με την ομάδα του μελέτησε ποια είναι η επίπτωση της επένδυσης, ποια είναι το αποτέλεσμα αυτής της, το αποτύπωμα θα έλεγε κανείς καλύτερα, αυτής της επένδυσης, και είπε για κάθε ένα δολάριο που επενδύεται σε ένα παιδί προσχολικής αγωγής 0 έως 4, σε βάθος χρόνου μπορεί αυτό να αποφέρει στην κοινωνία έσοδα της τάξης από 300 με 600 δολάρια. Αντιλαμβάνεστε, για ένα δολάριο σε ένα βάθος χρόνου 65 ετών. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εκτός από την απόδοση σε κοινωνικο-οικονομικούς όρους, είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει αποδειχθεί ότι η προσχολική αγωγή μειώνει τις ανισότητες. Δηλαδή, άτομα από μη προνομιούχα περιβάλλοντα
που έχουν λάβει προσχολική αγωγή, φαίνεται ότι τα πηγαίνουν καλύτερα στην μετέπειτα επαγγελματική και εν γέννη στη ζωή τους. Μάλιστα. Μάλιστα στην Αμερική, ήδη από το 1964, ο Λίντον Τζόνσον είχε ξεκινήσει, είχε δώσει πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην προσχολική αγωγή με το πρόγραμμα Head Start, ώστε να μειωθεί, να σπάσει ο φαύλος κύκλος της ακραίας φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, παρέχοντας στα παιδιά ηλικίας 0-4 προσχολική αγωγή και προστασία. Κυρία Μπάστα, έχει ενδιαφέρον γιατί κάναμε όλοι. Η αξία της προσχολικής αγωγής νομίζω είναι αδιαπραγμάτευτη. Όλες οι επιστήμες κατατείνουν στο πόσο μεγάλη είναι η αξία της. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι όμως ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο πρόγραμμα επιστημονικά τεκμηριωμένο, το οποίο να ακολουθείτε σε όλους τους σταθμούς της χώρας. Ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο προσχολικής αγωγής. Αυτό λοιπόν σε συνεργασία, η διανέωση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και μια μεγάλη ομάδα υπό το συντονισμό του Κώστα Μεγύρ από το Πανεπιστήμιο του Yale, και μέσα στην ερευνητική ομάδα είναι και η Σάλι Γκράθαμ Μαγκρέγκορ, διεθνούς φήμης καθηγήτρια που έχει φτιάξει τέτοια αντίστοιχα προγράμματα σε πάρα πολλές χώρες. Φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, όπως πολύ σωστά είπατε πριν λίγο. Βλέποντας διάφορα τώρα παρακλάδια, να το πω έτσι με την καλή έννοια, της συγκεκριμένης έρευνας, μέσα από την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, εκτός από όλα αυτά τα οποία μας αναφέρατε, υπάρχει, έχετε δει, έχετε διαπιστώσει ότι, για παράδειγμα, μια οικογένεια όταν ξέρει ότι το παιδί της θα τύχει της συγκεκριμένης εκπαίδευσης από 0 έως 4, να σκέφτεται πιο εύκολα να κάνει περισσότερα παιδιά? Η σύνδεση που κάνατε είναι σημαντική και πολύ σωστή υπό την εξής οπτική γωνία. Ότι όταν έχεις ποιοτικούς σταθμούς, αυτό μπορεί κανείς να πει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ένα αντίβαρο στην υπογεννητικότητα, δηλαδή στο δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε, αλλά και στο μεγάλο ζήτημα των έμφυλων διακρίσεων στην Ελλάδα. Σωστά. Αν οι γονείς ξέρουν ότι μπορούν να πάνε, όχι να παρκάρουν το παιδί τους, να αφήσουν το παιδί τους σε ένα παιδαγωγικό σταθμό ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με παιδαγωγικές αρχές και μια φιλοσοφία. Και να το σημειώσω εδώ και να το υπερτονίσω, έχουμε πάρα πολύ καλούς παιδαγωγούς. Το ζήτημα όμως είναι να φέρουμε όλους τους βρεφικούς σταθμούς να αναβαθμιστεί το επίπεδο. Και επειδή η παιδαγωγή και το παιδί είναι στο επίκεντρο, συνεπικουρούμενοι φυσικά από τους γονείς και από όλη την κοινωνία, δίνουμε πολύ μεγάλη αξία και έχουμε εισάγει τον θεσμό του μέντορα. Ο μέντορας, ο οποίος παρακολουθεί το τι γίνεται σε ένα σταθμό και είναι ο βοηθός του παιδαγωγού, της παιδαγωγού. Εκτός από τον θεσμό λοιπόν του μέντορα, υπάρχει για το θέμα της διακυβέρνησης, υπάρχει, προτείναμε και το Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. Ένα σχήμα, ένα συμβούλιο το οποίο θα λειτουργεί, όλες οι αρμοδιότητες θα κατευθύνονται εκεί, γιατί είναι πολύ σημαντικό το μοντέλο που υπάρχει και θα σχηματιστεί. Αλλά κάνοντας αυτή την παρένθεση, να πω ότι εδώ, σαν ελληνική πολιτεία, ενδιαφερόμαστε περισσότερο για το κτηριολογικό ζήτημα. Δηλαδή, αν υπάρχουν κτίρια, πώς είναι, αν υπάρχουν εξωτερικοί υποδομές, πολύ σωστά. Και αγνοούμε το παιδαγωγικό κομμάτι, το οποίο είναι πραγματικά ένα μείζον ζήτημα. Και μέσω της Κυψέλης, γιατί έτσι ονομάζεται το νέο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής, το οποίο προτείνεται και είναι σε διαβούλευση, με το παιδί στο επίκεντρο και με τον παιδαγωγό που έχει ρόλο κλειδί στην όλη διαδικασία, φροντίζουμε να αναβαθμιστεί
το επίπεδο, να σιγουρευτούμε ότι τα παιδιά λαμβάνουν προσχολική αγωγή η οποία είναι υψηλής ποιοτικής στάθμης. Και να πω και κάτι τελευταίο, κυρία Μπάστα, υπάρχει μέσα στο κείμενο το οποίο είναι σε διαβούλευση, υπάρχει και αυτό που λέμε το κομμάτι της πρώιμης ανίχνευσης αναπτυξιακών δυσκολιών. Δηλαδή υπάρχουν ειδικοί σε θέματα υγείας, οι οποίοι θα επισκέπτονται τους σταθμούς και με διάφορα τεστ θα, και σε συνεργασία πάντα με τους γονείς, θα βλέπουν αν υπάρχουν κάποιες αναπτυξιακές δυσκολίες, ώστε η πρώιμη ανίχνευση μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά. Με καλύτερο σωστά, τρόπο. Σωστά, γιατί βλέπουμε παιδιά, κυρία Μακαντάση, που πάνε στον Ήπειρο, για παράδειγμα, και από εκεί και πέρα αντιμετωπίζουν πολλές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ η πρώιμη διάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να τους βοηθήσει ιδιαίτερα στο πρόγραμμα της εκπαίδευσης, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να ρωτήσω κάτι όμως. Μάλιστα. Όλη αυτή η προσχολική εκπαίδευση δεν θα βοηθήσει ιδιαίτερα και στην προσαρμογή των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές από τη στιγμή που τα παιδιά θα έχουν την ίδια εκπαίδευση ισότιμη όσον αφορά στην προσχολική ηλικία? Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να το βλέπουμε ως μία συνέχεια. Μπράβο. Δεν πρέπει κανείς να το βλέπει αποκομμένα. Πρέπει δηλαδή οι εκπαιδευτικές βαθμίδες, όλες αυτές που γνωρίζουμε και είπατε κάποιες και εσείς τώρα αναφέρατε, θα πρέπει να υπάρχει μία επικοινωνία και να δημιουργείται μία γραμμικότητα, χωρίς να κάνει κανείς αποκομμένα πράγματα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, όταν και φαίνεται από τις αξιολογήσεις, κυρία Μπάστα, του ΟΣΑ στο Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης της ΠΙΖΑ, που είναι για 15χρονους μαθητές, αξιολογούνται σε τρεις θεματικές ενότητες, είτε στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες και στη κατανόηση κειμένου. Και εκεί οι επιδόσεις μας είναι κάτω από το μέσο όρο των χωρών του ΟΣΑ. Οπότε αυτό πρέπει να μας χτυπάει καμπανάκι, ότι κάτι λάθος κάνουμε. Και μάλιστα έχουμε δει, παίρνοντας αυτά τα στοιχεία, ότι τα παιδιά που λαμβάνουν προσχολική αγωγή έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Θα μπορούσαμε να μιλάμε τις ώρες πραγματικά, ιδιαίτερα για το κομμάτι της εκπαίδευσης των παιδιών. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μακαντάση, για αυτή την όμορφη συζήτηση που κάναμε και επιφυλασσόμαστε για το επόμενο διάστημα, γιατί νομίζω ότι η έρευνα δεν σταματά και δεν πρέπει να σταματά, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι στην εποχή μας είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους τομείς, από την πολιτική έως οτιδήποτε άλλο. Πολύ σωστά, σας ευχαριστώ και εγώ για αυτή την όμορφη συζήτηση που είχαμε και καλή δύναμη και καλή συνέχεια σε αυτούς τους δυστοπικούς καιρούς που ζούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κομβική περίοδο όπου ο πολιτισμός σιγά σιγά ξεκινάει και ανοίγει τα φτερά του μετά από μια περίοδο πολιτιστικά άνυδρη, αυτή την περίοδο της πανδημίας. Για πρώτη φορά λοιπόν σκηνές, θέατρα και συνευλίες είχαν σηγήσει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά και για πρώτη φορά η χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοια θέση, έχει ένα υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος να είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τα θέματα του σύγχρονου πολιτισμού. Δεν είναι άλλος από τον Υφυπουργό, τον κύριο Νικόλα Γιατρομανολάκη, τον οποίο με μεγάλη χαρά καλωσορίζω εδώ σε εγκαταστάσεις του Ιόνιαν. Καλώς σας βρήκα, γεια σας. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Ελπίζω να έχουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Και φυσικά θα σας ρωτήσω για αυτή την επανεκκίνηση του πολιτισμού, γιατί νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας για πρώτη φορά κατάλαβε, ακόμα και εκείνος που ήταν παραδοσιακά μακριά
από πολιτιστικές εκδηλώσεις, κατάλαβε μετά από αυτή την περίοδο που διανύσαμε πόσο σημαντικές είναι και πόσο κομμάτι του DNA μας είναι οι εκδηλώσεις. Όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι αποδείχθηκε επίσης ότι ο πολιτισμός ήταν και κάπως σαν ένα καταφύγιο αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Ήταν ένας τρόπος λίγο το μυαλό να ξεφεύγει, ήταν λίγο ένας τρόπος να έχεις μια σύνδεση με τον έξω κόσμο διαφορετικά. Έστω και ψηφιακά ως επιτοπλίστων κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τους προφανείς λόγους, αλλά νομίζω ότι όντως αποδείχθηκε, όχι ότι χρειαζόταν, αλλά αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά η σημασία του πολιτισμού ως ένα δημόσιο αγαθό. Και αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ σημαντικό να μην διακοπεί αυτή η πρόσβαση των πολιτών προς τον πολιτισμό, ακόμα και στην περίοδο του lockdown. Αλλά όπως είπατε και εσείς, πλέον σιγά σιγά επανερχόμαστε και στην διαζώση σε επαφή των ανθρώπων με τον πολιτισμό. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για τον πολιτισμό αυτή, όχι μόνο γιατί σήγησαν οι άνθρωποι του, αλλά γιατί ταυτόχρονα ξεκίνησαν να μιλούν κιόλας, γιατί είχατε να διαχειριστείτε και αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα αυτή την περίοδο του Me Too. Νομίζω ότι ήταν μια κρίσιμη περίοδος για πάρα πολλούς λόγους. Νομίζω ότι η πανδημία κατά κάποιο τρόπο λειτουργήσε καταλυτικά για τον κλάδο και ανέδειξε διάφορα ζητήματα, εργασιακά, οικονομικά, αλλά ακόμα και... Αυτοκάθαρσης του κλάδου. Όχι μόνο. Υπάρχουν πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη σχέση του κλάδου με την πολιτεία, έχουν να κάνουν με τον αυτοπροσδιορισμό του κλάδου, είναι πολλά. Αλλά όντως, νομίζω ότι η πανδημία λειτουργήσε καταλυτικά και πράγματα τα οποία ενδεχομένως συνέβαιναν για πάρα πολύ καιρό, αλλά κάπως υπήρχε η δυνατότητα να τα βάζουμε λίγο στο πλάι και να μην τα πολύ συζητάμε, πλέον φάνηκε ότι ήρθε η ώρα να τα πούμε και να τα δούμε ανοιχτά και κατάματα. Δύσκολο μεν, επώδυνο πάρα πολύ, κυρίως δε για τους ίδιους τους ανθρώπους που εμπλέκονταν άμεσα και ήταν θύματα μιας τέτοιας ιστορίας, όμως θεωρώ ότι ήταν και αναγκαίο και εμείς ως Υπουργείο Πολιτισμού θεωρώ ότι πρέπει και το κάνουμε από την πρώτη μέρα, από τις 28 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι που ξεκίνησε πολύ καλά, όλο αυτό το... πολύ νωρίς, είπαμε ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες, πλαίσιο, κώδικα συντολογίας κλπ. Πώς είναι για έναν άνθρωπο να διαχειρίζεται καλλιτέχνες, που ξέρουμε ότι ο κάθε καλλιτέχνης έχει τη δική του φιλοσοφία πολλές φορές και τη δική του σκέψη, να διαχειρίζεται ένα τέτοιο λοιπόν χώρο που είναι ευαίσθητος, εγώ θα πω, όντας ένας άνθρωπος ο οποίος παραδοσιακά έχει δοκιμαστεί σε άλλου είδους θέσεις, πιο τεχνοκρατικές, πιο... που έχουν να κάνουν περισσότερο με τα οικονομικά, με την διοίκηση. Και τώρα ο ρόλος μου αυτός είναι, γιατί τα εργαλεία που έχουμε είναι ακριβώς να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο τεχνοκρατικό, στο οποίο όμως θα μπορέσει ο κλάδος αυτός να λειτουργήσει και να ανθίσει και να αναπτυχθεί και να θωρακιστεί. Επομένως, αυτή είναι η δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, επίσης, μέρος της δουλειάς μας ακριβώς είναι να συζητάμε, να ακούμε, να ξεκινήσει ένας διάλογος, να ρωτάμε, να μαθαίνουμε, να εξηγούμε. Επομένως, θεωρώ ότι όλο αυτό είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της διαδικασίας και δεν μπορείς να χαράξεις πολιτική και στρατηγική εάν δεν το κάνεις. Δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά ερήμην των ανθρώπων. Λοιπόν, είπατε τη λέξη τεχνοκρατικός και εγώ θα ρωτήσω πώς χωράει το τεχνοκρατικό στον πολιτισμό και πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να κουμπώσει και ποια θα είναι η επόμενη μέρα έτσι του πολιτισμού. Κατά τη γνώμη μου χωράει και παραχωράει και θα εξηγήσω τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το Υπουργείο Πολιτισμού συνολικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να αποδείξουμε ότι ο πολιτισμός είναι ένας κλάδος της οικονομίας μας, κανονικότατος, με επαγγελματίες, με θέσεις εργασίας που δημιουργεί, με ανάπτυξη που φέρνει. Αυτό μπορεί να ακούγεται καθαρά τεχνοκρατικό, όμως τα αλήθεια είναι υπέρ του κλάδου και των ανθρώπων του. Γιατί λέμε ότι εμείς σας αντιμετωπίζουμε σοβαρά, δεν σας αντιμετωπίζουμε σαν κάποιους ανθρώπους που απλώς κάνουν το χόμπι τους. Ίσα-ίσα, πιστεύουμε σε εσάς, πιστεύουμε στο ταλέντο σας, αλλά ξέρουμε ότι προκειμένου να πάμε στο επόμενο στάδιο, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε όλα αυτά που μπορείτε, γιατί υπάρχει πρώτη ύλη. Και υπάρχει λαμπρή πρώτη ύλη. Λαμπρή πρώτη ύλη και τοπικά θα πω και την Πάτρα που είχε τη δυνατότητα, και θα τα πούμε και στη συνέχεια, να δούμε κάποια πράγματα, αλλά και συνολικά. Υπάρχει πρώτη ύλη, αλλά πολλές φορές λείπουν κάποια εργαλεία και λείπει και το πλαίσιο στο οποίο να κινηθούμε. Επομένως, εμείς ερχόμαστε και λέμε θα βοηθήσουμε να φτιάξουμε αυτό το πλαίσιο, τους κανόνες, να ενδυναμώσουμε με δεξιότητες συμπληρωματικές που μπορεί να μην είναι τόσο ανεπτυγμένες. Ακριβώς, μπορεί να ακούγεται τεχνοκρατικό αυτό, αλλά είναι ο μόνος τρόπος ενίσχυσης του κλάδου και πραγματικά αναγνώρισης της σημασίας του. Είναι και ένας τρόπος για να παντρευτεί το παλιό με το καινούριο. Είναι ένας τρόπος για να αναδειχθεί το καινούριο και να βρει το ρόλο του και τη θέση που του αξίζει και τη δικαιούται.
Πάμε τώρα στα πιο δικά μας εδώ πέρα, της περιοχής μας. Είχατε μία σειρά συναντήσεων στην Πάτρα κατά την παραμονή σας, συναντήσεων εργασίας περισσότερο. Νομίζω, και διαψεύστε με αν κάνω λάθος, ότι δεν αφήσατε κανέναν φορέα πολιτισμού, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, στον οποίο να μην βρεθείτε. Τι αποκομίζετε και τι συζητήσατε? Δυστυχώς, ίσως κάποιους τους άφησα, γιατί έχετε πολλούς φορείς στην Πάτρα και αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά αυτό μου δίνει και μια καλή δικαιολογία να ξανάρθω σύντομα. Αλλά όντως προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε όλο το χρόνο που είχαμε. Ήρθαμε με αφορμή το συνέδριο και επίσης να πω ότι μέσα από το συνέδριο μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, που είναι πώς ο πολιτισμός και ο κλάδος αυτός μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης. Εντάξει, και αυτό ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πτυχή που μας ενδιαφέρει και θέλουμε και μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να το καλλιεργήσουμε ακόμα παραπάνω. Αλλά όπως είπατε και εσείς, όντως, με αφορμή την παρουσία εδώ στην Πάτρα λόγω του συνεδρίου, ναι, νομίζω ότι είδαμε προφανώς την περιφέρεια, το Δήμο, το ΔΥΠΕΘΕ, ιδιωτικές πρωτοβουλίες, μεμονωμένους καλλιτέχνες, το ΔΙΟ, τη φιλαρμονική έχετε... μονάδες επιχειρηματικότητας, πραγματικά μία σειρά από φορείς, αλλά πώς αλλιώς θα ξέρουμε ποιο είναι το δυναμικό, πώς αλλιώς θα βρούμε τα σωστά εργαλεία και τους σωστούς τρόπους να στηρίξουμε την πρωτοβουλία, την τοπική, αν δεν γίνει αυτό. Τι κομίζετε από αυτές τις συναντήσεις? Και θα σας πάω στο ΔΥΠΕΘΕ, γιατί θεωρώ, παρακολουθώντας την πορεία του δημοσιογραφικά τόσα χρόνια, ότι είναι ένα ισχυρό, θα πω εγώ, brand name, σαν δημόσιο θέατρο, σαν ένα θέατρο που ανήκει στο Δήμο, έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα. Είναι το μοναδικό ισχυρό θέατρο τέτοιου τύπου στην Νότια Ελλάδα. Δεν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο. Είναι το μεγαλύτερο. Υπάρχει άλλο ένα ΔΥΠΕΘΕ στην Πελοπόννησο της Καλαμάτας. Ναι, αλλά ενώ ναι, με τόση ισχυρή παρουσία, ναι, τόσες παραγωγές και τόσο κόσμο ναι. απασχολεί. Πώς βλέπετε το μέλλον του? Γιατί θα μου επιτρέψετε μέχρι τώρα να πω ότι είναι λίγο... σαν να πορεύεται μόνο του με τις δυνάμεις του, σαν να μην έχει βρει ακόμα το στήριγμα που του πρέπει από την κεντρική εξουσία. Κοιτάξτε, θέσατε πολλά, προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά για να σας απαντήσω όλα τα ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα, τα ΔΥΠΕΘΕ, όπως λέει και το όνομά τους, είναι μία σύμπραξη Δήμου, Περιφέρειας και της κεντρικής κυβέρνησης. Εμείς ως Υπουργείο Πολιτισμού, και παλιότερα και τώρα, παγίως στηρίζουμε, και μάλιστα τα τελευταία, δηλαδή και λόγω της πανδημίας, ενισχύσαμε παραπάνω ακόμα τη δική μας χρηματοδότηση. Mm-hmm. Ο ρόλος, παραδοσιακά ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού, εκεί περίπου εξαντλείται. Όμως, έχουμε ξεκινήσαμε λίγο πριν την πανδημία και με έναν διάλογο, μια συζήτηση με όλα τα ΔΥΠΕΘΕ της χώρας, για να δούμε ακριβώς εάν πρέπει να τεθεί σε ένα νέο πλαίσιο αυτή η συμφωνία και η σύμπραξη Δήμου Περιφέρειας και Υπουργείου Πολιτισμού. Όχι μόνο για την Πάτρα, γενικά για τα ΔΥΠΕΘΕ. Επομένως, αυτή είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη. Και δηλαδή, κάτι να συμφωνηθεί, κάτι να κλείσει, κάτι. Όχι, όχι, δεν το λέω σε αυτό το επίπεδο. Το λέω στο επίπεδο του πώς. Ποιος είναι ο ρόλος ενός ΔΥΠΕΘΕ, εάν έχει τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να επιτελέσει το ρόλο του, ποιες είναι οι αδυναμίες, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες είναι οι προοπτικές. Mm-hmm. Αυτό. Και τι ο καθένας από την πλευρά του, δηλαδή mm-hmm. το Υπουργείο, ο Δήμος, η Περιφέρεια, τι μπορεί να κάνει προκειμένου να στηρίξει τους θεσμούς. Γιατί και επίσης είναι και ένας ο σύγχρονος ρόλος του ΔΥΠΕΘΕ. Δηλαδή, η Πάτρα, ας πούμε, έχει για παράδειγμα, είναι το μόνο ΔΥΠΕΘΕ που έχει και δραματική σχολή, Φερρυππίν. Ή, ας πούμε, έχει αναπτύξει και ένα πολύ έτσι, ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα παράλληλα για όλες τις ηλικίες. Αυτό του δίνει και μία άλλη διάσταση. Επίσης, η Πάτρα έχει μία άλλη πρακτική που κάνει, που είναι το άρμα θέσπιδος, που σημαίνει ότι βγαίνει με έναν άλλο τρόπο, με ένα άλλο μοντέλο στην περιφέρεια. Υπάρχουν άλλα ΔΥΠΕΘΕ που εστιάζουν πιο πολύ στην έδρα τους. Υπάρχουν διάφορα τέτοια μοντέλα. Οπότε είναι μια ευρύτερη συζήτηση, η οποία νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι μπορεί να μάθει ο καθένας από τις πρακτικές του κάθε ΔΥΠΕΘΕ. Από εκεί και πέρα, το ΔΥΠΕΘΕ Πάτρας, ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται και σε μια διαδικασία, όπως γνωρίζετε, επιλογής του επόμενου καλλιτεχνικού διευθυντή, είναι σε ένα κρίσιμο σημείο. Η πανδημία επίσης αναπόφευκτα επηρέασε και αυτό το ΔΥΠΕΘΕ και όλα τα ΔΥΠΕΘΕ και όλα τα θέατρα της χώρας. Αλλά θεωρώ ότι όντως έχει διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως επίσης, γενικά το θέατρο θεωρώ ότι είναι ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς πυλώνες της Πάτρας. Η Πάτρα έχει μία παράδοση. Μακρά. Μακρά. Αλλά ελπίζουμε ότι τόσο από παράδοση έχει και παρόν και μέλλον. Έχει και ιδιωτικές πρωτοβουλίες σημαντικές στο θέατρο και νομίζω ότι σαφέστατα, μαζί με κάποιους άλλους τομείς που εντοπίσαμε, μπορεί να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πολιτιστικούς πυλώνες
για το μέλλον. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο, το οποίο έχει πολύ βαρύ παρελθόν, παρόν και σίγουρα έχει μέλλον, γιατί έχει φτάσει ήδη να διανύει το δεύτερο μισό αιώνα της ζωής του. Αναφέρομαι στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, ένα από τα πιο ισχυρά brand name πολιτισμού διεθνώς για την χώρα μας. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ότι θεωρείτε ότι έχει την έγκλη που του αξίζει? Εξαρτάται τι εννοείται αυτό. Θα σας πω ότι πιστεύω. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά ακόμα και με περιθώρια, και είναι κάτι που το συζητάμε και με την καλλιτεχνική του διευθυντή, την Κατερίνα την Ευαγγελάτου, για το πώς μπορεί να αποκτήσει μια, μια μεγαλύτερη επικοινωνική παρουσία διεθνώς. Για παράδειγμα, σας διακόπτω. Ναι. Αν πάω στην Επίδαυρο, δεν θα μάθω πολύ εύκολα την ιστορία του φεστιβάλ. Εξαρτάται, λοιπόν, εδώ πρέπει να δει κανείς, πρώτα απ' όλα, μιλάμε για ένα φεστιβάλ το οποίο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Μία ιδιαιτερότητα που έχει είναι ότι συμβαίνει σε δύο διαφορετικά γεωγραφικά σημεία. Εντάξει, σημαίνει στην Αθήνα, στο Ηρώδειο και στην Πειραιώς, που επίσης ακόμα και το Ηρώδειο και η Πειραιώς είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Ακριβώς. Σαν ύφος και σαν χώρος. Και μετά γίνεται στην Επίδαυρο τη μεγάλη, το αρχαιοδρόμιο και τη μικρή. Το βασικό είναι να αποκτήσεις για όλα τα φεστιβάλ χαρακτήρα, προσωπικότητα, ένα αφήγημα. Αλλά να βρεις και τρόπους να προσεγγίσεις το κοινό. Εγώ θεωρώ ότι το φεστιβάλ έχει καταφέρει και είναι και σε έναν καλό δρόμο να αποκτήσει αυτό που έλεγα νωρίτερα. Μια διεθνή παρουσία. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα, κάτι που κάναμε πέρυσι, το οποίο νομίζω ότι συνέβαλε και μάλιστα να σας πω ότι θα το κάνουμε και φέτος, που ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία του φεστιβάλ, αλλά και στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου της Επιδαύρου, να έχουμε μια παράσταση αρχαίου ελληνικού δράματος, η οποία αναμεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν τι έφερε? Έφερε 100.000 θεατές, εκτός Ελλάδος μιλάω, 100.000 θεατές που έστω και για ένα λεπτό είδαν την παράσταση. Έφερε δημοσιότητα παγκοσμίου εμβέλειας και υψηλού επίπεδου, κριτικές για την παράσταση κλπ. Και έβαλε σε ένα άνυδρο πολιτιστικά καλοκαίρι διεθνώς το Φεστιβάλ Επιδαύρου στο χάρτη. Εκεί που άλλα πολύ σημαντικά φεστιβάλ της Ευρώπης και της Αμερικής είχαν συγγύσει πέρυσι το καλοκαίρι, το φεστιβάλ έδωσε ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα διεθνές για την επόμενη μέρα που μπορεί να έχουν όλοι αυτοί οι θεσμοί. Και εκεί πρωτοπορήσαμε. Επομένως, θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και έχει ακόμα αυτός ο δρόμος, φαντάζομαι. Πάντα ο δρόμος έχει. Δεν φτάνεις ποτέ. Δεν υπάρχει τέρμα σε αυτούς τους δρόμους. Σε κανέναν από αυτούς τους δρόμους δεν υπάρχει τέρμα. Υπάρχει μόνο πρόοδος. Λοιπόν, θα έρθω τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και λίγο καυτή πατάτα στα χέρια σας. Και είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, κύριε Γιατρο Μανολάκη. Είστε ο άνθρωπος που το χειρίζεται βάσει χαρτοφυλακίου και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ένα δεδαλώδες τοπίο, να το πω επιοικώς, σε ό,τι αφορά στα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, πάρα πολλοί φορείς οι οποίοι ζητούν την καταβολή του ποσοστού των πνευματικών δικαιωμάτων από τη μία, από την άλλη πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να καταβάλουν σε κάθε μία από αυτές το 2% του τζίρου τους και καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το οποίο δημιουργεί ένα χάος από την πλευρά των επιχειρήσεων, γιατί σκεφτείτε να υπάρχουν, το γνωρίζετε πολύ καλά, τόσοι πολλοί φορείς που ζητούν 2% επί του τζίρου της κάθε επιχείρησης. Θα περάσουμε σε ένα νέο τοπίο? Μπορεί να γίνει αυτό, να υπάρξει μια συνεννόηση, μια χρυσή τομή? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε ακόμα πιο σύνθετο που λέτε με την πανδημία. Γιατί από τη μία οι επιχειρήσεις, ας πούμε, οι τουριστικές, οι εστίασεις, οι οποίες είναι οι κατεξοχήν, ας το πούμε, χρήστες, εντάξει, μουσικής φερρυπίν. Πνευματικών δικαιωμάτων, μειώθηκαν πάρα πολύ τα εσόδα τους, επίσης δεν είχαν, ας πούμε, είχαν κλείσει τη δραστηριότητά τους, επομένως είχαν πρόβλημα και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης όλων αυτών των δικαιωμάτων από την πλευρά των δημιουργών. Επομένως, όλοι βρέθηκαν σε μια ακόμα δυσμενέστερη κατάσταση. Επίσης, δεν έχει ακόμα εξυγχρονιστεί, αν θέλετε, το πλαίσιο και το μοντέλο ακόμα και της ίσπραξης αυτού του τέλους, του όποιου τέλους. Δηλαδή γίνεται με έναν τρόπο ακόμα λιγάκι περίεργο και θεωρώ και ότι υπάρχει ακριβώς εκεί, θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και εξέλιξης. Έχουμε κάνει και συζητήσεις εμείς με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης που μέσω του οργανισμού πνευματικής ιδιοκτησίας που εποπτεύουμε και αυτούς. Επομένως, εκεί θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο. Κάναμε κάποιες, νομίζω, σοβαρές κινήσεις αυτή την περίοδο
Πρώτα απ' όλα, περάσανε μέσα σε ένα εξάμηνο δύο διαφορετικές, ενσωματώθηκαν δύο οδηγίες, μάλλον μία οδηγία και μία διάταξη για τα πνευματικά δικαιώματα. Μία είχε να κάνει, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με την καταπολέμηση της πειρατείας, της διαδικτυακής πειρατείας, είτε για μαγνητοσκοπημένα είτε για live δρόμενα. Παραστάσεις, συναυλίες κλπ. Αυτά μαζί με κάποιες άλλες κινήσεις που κάνει το ψηφιακή διακυβέρνηση, το Υπουργείο, μας, για να καταλάβετε, συνέβαλαν στο να βγει η Ελλάδα από την μαύρη λίστα των ΗΠΑ σε σχέση με την πειρατεία. Δηλαδή, έχει αρχίσει και γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Επίσης, ακριβώς επειδή με την πανδημία αρχίσαμε να έχουμε πολλά περισσότερα διαδικτυακά, ας πούμε, διαδικτυακές παραστάσεις και λοιπά, και live streaming και μαγνητοσκοπημένες, όλο αυτό το κομμάτι έγινε ακόμα πιο σημαντικό. Εκεί λοιπόν εμείς κάναμε, ας πούμε, συμβάσεις, για παράδειγμα, ή είπαμε στους επιχορηγούμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού ότι αν δεν διαθετήσετε τα θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και συγγενικών δικαιωμάτων στη σύμβασή σας, εάν δεν δώσετε αυτά που οφείλετε στους δημιουργούς, δεν θα δείτε από εμάς χρηματοδότηση. Δηλαδή, αρχίζουμε και βάζουμε δικλείδες ασφαλείας για να καλλιεργήσουμε μία κουλτούρα ότι ο πολιτισμός πρέπει να αμείβεται το πνευματικό δικαίωμα του δημιουργού. Γιατί πρέπει να ζει από αυτό ο δημιουργός και δεν το κάνει για το χόμπι του, είναι βιοπορισμός. Βιοπορισμός και εργασία. Και από τη μία υπάρχει αυτός ο χώρος των καλλιτεχνών που για χρόνια έχουν μείνει έτσι και ξαναβάζω εγώ ότι υπάρχει και ο χώρος εκείνων που καταβάλουν το τέλος, που ίσως δεν έφτασε, θεωρείται, η ώρα να ζητούν έναν ενιαίο φορέα ή τέλος πάντων μια ενιαία ομπρέλα κάτω από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου θα ξέρουν πού πηγαίνει αυτό και ότι όντως καταβάλλεται. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για μια ελεύθερη αγορά, την οποία δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε εμείς να την κάνουμε, να την κρατικοποιήσουμε. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης είναι αυτό που λέει το όνομά τους. Είναι ενώσεις δημιουργών που έχουν δημιουργηθεί για αυτό τον λόγο. Για αυτό το σκοπό. Επομένως, δεν μπορεί να τις πάρει το κράτος και να τις κάνει κάτι άλλο. Έγινε προσωρινά όταν κατέρευσε η ΕΠΗ από την προηγούμενη κυβέρνηση, έγινε ένα προσωρινά στο κομμάτι των συνθετών και των μουσικών η ΕΙΕ. Περάσαμε σε ένα επόμενο στάδιο. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά μια επιλογή των ίδιων των δημιουργών, το αν θέλουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους ή αν για τους δικούς τους λόγους προτιμούν να έχουν περισσότερους του ενός φορέα. Και μια τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό, επειδή έχουμε δεχτεί και αρκετά τέτοια τηλεφωνήματα και αιτήματα, εγώ θα πω. Διανύουμε ένα διάστημα όπου η μουσική είναι στη σίγαση. Τι θα γίνει? Στην εστίαση εννοείται. Στην εστίαση. Εμείς έχουμε αιτηθεί, όπως νομίζω και το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Τουρισμού, να ξανακουστεί η μουσική. Αυτή είναι η δική μας άποψη, αλλά όπως ξέρετε, σε όλα αυτά τα ζητήματα και στα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την επανεκκίνηση τη συνολικότερη του πολιτισμού, τον τελευταίο λόγο ή τον πρώτο λόγο, ανάλογα όπως το θέλετε, τον έχει πάντα η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων. Μιλούσα για το κομμάτι τη καταβολή των τελών. Σε αυτό το διάστημα, τι θα γίνει? Κοιτάμε, εκεί είναι η πορεία. Αυτό είμαστε σε συζητήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία για να δούμε ακριβώς ποια θα μπορούσε να είναι η λύση, να το πούμε έτσι. Ναι. Συγγνώμη, νόμιζα ότι εννοούσατε για το θέμα τη επανεκκίνηση τη μουσική συναισθήση. Για να επιστρέψω. Όμως τώρα στα ευχάριστα και για να ολοκληρώσουμε έτσι, έχουμε μπροστά μας ένα γεμάτο καλοκαίρι. Ένα γεμάτο καλοκαίρι από δράσεις πολιτισμού. Και αν ακολουθηθεί, που θα ακολουθηθεί από ό,τι έχω δει τον προγραμματισμό του Υπουργείου, το περσινό μοντέλο θα δούμε ωραίους γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους να αποκτούν ζωή πολιτισμού. Πώς θα κινηθούμε αυτό το καλοκαίρι? Υπάρχει, όπως λέτε και εσείς, και φέτος αυτό το πρόγραμμα που ονομάζεται Όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός, που ουσιαστικά τι είναι η ας το πούμε χρήση, αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων, κάστρων, μνημείων για την διεξαγωγή εκεί εκδηλώσεων σύγχρονου πολιτισμού. Πέρυσι ήταν πρώτη χρονιά, φέτος επαναλαμβάνεται. Νομίζω ότι αυτό είναι σε όλη την Ελλάδα. Επομένως, υπάρχει και μια πολιτιστική αποκέντρωση, να το πω έτσι, μέσω αυτού του θεσμού. Αυτό μάλιστα είναι και ένα από τα προγράμματα που έχουμε βάλει και στο Ταμείο Ανάκαμψης για να εξελιχθεί ακόμα παραπάνω και τα επόμενα χρόνια και να γίνει ακόμα πιο ανοιχτό και προς τους δημιουργούς και να συμπεριληφθούν και άλλοι φορείς και άλλες περιοχές ενδεχομένως, αλλά να βελτιωθούν και υποδομές επίσης στους χώρους στους οποίους διεξάγονται αυτές οι εκδηλώσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παράλληλα, όπως ξέρουμε, κατεξοχήν στην Ελλάδα το καλοκαίρι γίνονται και πάρα πολλά φεστιβάλ τοπικά. Έχουμε
την Κορονίδα μας, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, υπάρχει το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας λίγο πιο κάτω, υπάρχουν τοπικά φεστιβάλ, υπάρχουν φεστιβάλ για σινεμά, φεστιβάλ χορού, φεστιβάλ μουσικής, θεατρικά. Θεωρώ ότι όντως είναι ένα, θα είναι ένα πλούσιο και πυκνό πολιτιστικό καλοκαίρι, το οποίο ελπίζω ότι θα μας οδηγήσει και σε μία κατά το δυνατόν όσο πιο φυσιολογική κατάσταση και για την χειμερινή σεζόν. Την οποία όλοι περιμένουμε. Ελπίζω. Μεγάλη προσδοκία, κύριε Γιατρό. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα, εμείς θα ενθαρρύνουμε και όλους όσοι εμπλέκονται. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ελπίζω σύντομα να σας ξαναδούμε στην περιοχή μας. Και εγώ το ελπίζω. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς. Καλή συνέχεια.